Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο Φλαργό, στο Garden Four, με τα τζιμάνια εδώ, τους Black and Bones, τον Μπάμπη και τον Χρήστο, τον Χρήστο και τον Μπάμπη, για να μην τσακωνώσεις και με τη σειρά. Θα πούμε δύο λογάκια για την μπάντα και ό,τι άλλο προκύψει θα δούμε. Πρώτα απ' όλα, προέκυψε ένα θέμα χθες, είδα, με κάτι δικαστηριακές διαμάχες με την εταιρεία Trailblazer Records. Έχω την εντύπωση ότι παίζει να υπάρχει κάποια αλήθεια μέσα σε αυτά. Πολλοί κόσμος επιτίθεται σε Trailblazers. Μάλλον είστε και εσείς μέσα σε αυτό το, τη συνωμοσία καταστροφής της. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν τα πάμε καλά με τον κύριο Κότση και τον κύριο Τσιακόπουλο. Υπάρχουν κάποιες διαμάχες, θέλουν να μας φάνε τα λεφτά. Εμείς αυτό έχουμε καταλάβει, δηλαδή έχουμε απευθυνθεί σε δικηγόρους να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που φαίνονται. Και το δηλώνω ανοιχτά, δηλαδή. Είναι μια βιτρίνα. Όλα είναι μια βιτρίνα, λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, το νέο άλμπουμ High Game Devil Rockers κυκλοφόρησε με τη δική τους βοήθεια, την οποία θέλω να την βαθμολογήσετε με αστεράκια, αν θέλετε. Τα πόσα αστεράκια είναι το... Το maximum. Ναι. Τα 5, κλασική τιμή. Κλασική τιμή. Εγώ θα βάζα ένα 4,5 δηλαδή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο τσακωμός. Εντάξει, το τσακωμός ήρθε μετά. Αρχικά η συνεργασία ήταν μια χαρά. Το κρατάω δηλαδή ένα 4,5. Μετά μας τα γυρίσανε. Αρχικά όλα φαινόντουσαν ρόντινα. Πώς ήταν το κλίμα όλο αυτό των ηχογραφήσεων? Πέρασε καιρός για να γίνει η παραγωγή, ήταν μακροχρόνια? Πέρασε καιρός πολύ, ναι. Στην ουσία οι ηχογραφήσεις κρατήσανε κανένα τρίμηνο. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη του 13. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2013 και τον 4 τελείωσαν και οι φωνές. Δηλαδή, ναι, εκεί. Όχι του 2014, του 2013 τον έμεινε. Ναι, του 2013, όντως. Κάναμε ηχογραφήσεις, δηλαδή δεν είναι κράτησαν πολύ. Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε, Νοέμβριο είχαμε τελειώσει. Αλλά κράτησε πάρα πολύ η όλη διαδικασία μετά τις μίξεις, του μάστερ, όλα αυτά. Δηλαδή εμείς τελικό αποτέλεσμα είχαμε στα χέρια μας από... Το καλοκαίρι του 2014. Ναι. Το καλοκαίρι του 2014. Ιούλιο. 6 Ιούλιο. Μήνες. Μέχρι να το απολαύσουμε εμείς. Ναι. Το αποτέλεσμα πώς σας ακούγεται μετά από τόσο καιρό? Δηλαδή γράφτηκε ουσιαστικά σχεδόν πριν 1,5 χρόνο. Ναι. Και το ακούτε τώρα. Έχετε την ίδια άποψη γι' αυτό τώρα με όπως είχατε τότε? Δεν μπορώ να πω. Βασικά το σημαντικό είναι ότι μας ακούστηκε όπως θέλαμε. Δηλαδή μας άρεσε αυτό που ακούγαμε. Οπότε χαλάει ο χρόνος που σπαταλήσαμε και χάσαμε, ας πούμε. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα δηλαδή που το ακούμε, νομίζω ότι ακόμα είναι αυτό που θέλαμε για αυτά τα τραγούδια. Είναι και ένας ήχος ο οποίος δεν πολύ υπάρχει στη χώρα μας. Ναι, εντάξει. Δηλαδή όταν ακούγεσαι τόσο Αμερικανός στην Ελλάδα είναι ένα δύσκολο θέμα. Αμερικανός. Κοίταξε να δεις, ήτανε... Γενικά έγινε ψιλοπροσεγμένη δουλειά όσο αφορά την παραγωγή και το όλο θέμα του ήχου, χωρίς αυτό να δικαιολογεί απαραίτητα και τη μεγάλη καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα το άλλαζε κανείς μας. Το αποτέλεσμα που έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή ακόμα και σήμερα δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος από εμάς και έχει θα ακριβώς, το άλλαζε. Ακριβώς την αισθητική που θέλαμε. Και για μας ήταν το ιδανικό ξεκίνημα, ο ιδανικός πρώτος δίσκος, ας πούμε. Θα σας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Πώς δημιουργήθηκαν οι Black and Bones? Τι σημαίνει τώρα? Θυμάμαι κάποτε υπήρχε ένα σκελετούλης με ένα καπέλο.
Τώρα πού είναι αυτός, πού εξαφανιστεί. Υπήρχε αυτό, μπορεί να υπήρξε. Δεν θυμάμαι. Υπήρξε. Υπήρχε, θυμάμαι, ή σκέφτομαι τους σοσιαλιστές εγώ, δεν έχω μπερδευτεί. Μπορεί να σκέφτεται τους σοσιαλιστές. Γιατί και εγώ τύπος το περιέγραψε τους σοσιαλιστές μου σκέφτηκα. Κλεμμένα η ιδέα μου. Πώς βγήκε το όνομα. Βασικά το όνομα, ο Άγγελος το είχε φέρει σε μια πρόβα και ήταν από, ας πούμε, μια παραλλαγή του Black Cat Bones που είναι... Μια έκφραση είναι ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σαν δυσιδαιμονία κάτι, ξέρω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι μας άρεσε εκείνη τη στιγμή, το αλλάξαμε, τώρα δεν μας αρέσει τόσο, μπορώ να πω. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όντως δεν... Απλά έχει κάτι πλέον. Συμβαίνει σε πολλά ερωτήματα από ό,τι ξέρω. Έχει κάτι, είναι. Δεν μπορεί να φανταστεί κάτι. Μην είμαστε οι Black Hat Bones αυτό. Ναι, πλέον δεν μπορεί να φανταστεί κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ήσασταν έτσι φιλαράκια από παλιά και αποφασίσατε κάποια στιγμή να κάνετε την κάβλα σα. Γνωριζόμαστε πολύ πριν παίξουμε μαζί. Ναι, ναι. Δηλαδή ήμασταν φίλοι και κάναμε παρέα πολύ πριν παίξουμε μαζί. Από το σπάρτι. Συν του ότι είχαμε ξαναπαίξει σε μπαντούλες εκεί πέρα, τοπικές. Ξεχωριστά όμως ο καθένας, δηλαδή εγώ ναι. Με τον Μπάμπι, εγώ με τον Ιάσον ξεχωριστά, ο Μπάμπι... Δεν είχαμε παίξει ποτέ αυτή η τετράδα που είμαστε τώρα, αλλά γνωριζόμαστε... Χρόνια, ναι. Πολλά χρόνια. Μπορώ να πω τέλος ότι ο τίτλος του άλμπουμ σας ταιριάζει απόλυτα. Ναι, κάτσε γάντι, είναι, ναι. Είναι μια μουσική με οποία θέλει υψηλή ένταση για να ναι, σωστά. Ναι. Είναι κάτι που σου σηκώνει από την καρέκλα, δεν μπορείς να κάθεις. Και να τα ακούσεις, ναι. Θα κάνεις την κιτάρ σου, θα γυρίσεις λίγο το κεφάλι. Ναι, κάτσε γάντι, αλήθεια είναι. Στα live βγαίνει πολύ ωραία και ο Μπάμπος κάνει και αυτό το χαρακτηριστικό τίναγμα που θα πεις. Νομίζω είναι το copyright σου αυτό. Δεν υπάρχει άλλος να το κάνει. Και το ninja kick. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει η Ασπάρτη και θυμήθηκα ότι το επίσημο release σας το κάνατε εκεί. Ναι, ναι. Πράγμα που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει από μια μπάντα τόσο δραστήρια στην Αθήνα να έχει κάνει επίσημο release δίσκου μακριά. Θέλαμε να το κάνουμε εκεί πέρα γιατί έκατσε και με τις διακοπές των Χριστουγέννων τότε που έτσι κι αλλιώς κατεβαίνουμε κιόλας τα Χριστούγεννα. Έκατσε επίσης και με το ότι Σάββατο γινόταν το live, Παρασκευή πήραμε τα CD, το ξέραμε εκείνες τις μέρες θα τα παίρναμε. Σάββατο, όχι Παρασκευή, Σάββατο πρωί. Σάββατο πρωί, ναι. Απλά ξέραμε ότι εκείνες τις μέρες θα παίρναμε τα CD γιατί είχαν φύγει ήδη από το εργοστάσιο. Οπότε ήμασταν σε φάση πρώτον, θέλαμε να το κάνουμε και στην πόλη μας, στην πόλη που ξεκίνησαν όλα. Στο μαγαζί που παίξαμε, στο μαγαζί το, πρώτο που παίξαμε το πρώτο μας live. Ήταν δηλαδή πιο, θέλαμε να το στήσουμε έτσι, να συγκινησιακά. Και ήταν επίσης και το άλλο, το άντε επιτέλους, ξέρω εγώ, το πιάσαμε στα χέρια μας. Δηλαδή ένα χρόνο το παλεύουμε, ένα χρόνο μιλάμε για το CD και το CD και το CD και το πιάσαμε στα χέρια μας επιτέλους. Οπότε λέμε αυτό. Τώρα, στη δράση κολλάει το σύνδεσμο. Τι λόγια έχετε ακούσει για το άλμπουμ. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι είναι θετικά τα σχόλια που έχουμε ακούσει. Κάτι να σας έκανε εντύπωση, δηλαδή, σαν σχόλιο, σαν περιγραφή. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση το... Σε μια κριτική το είχαν χαρακτηρίσει καγκούρικο, κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό αυτό. Πάντως να σου πω ότι το πρόμο έφτασε στα χέρια μου μετά από μεγάλη περιπέτεια. Γιατί ο κύριος Σκότσης το έστειλε και κάπου εξαφανίστηκε στα ελληνικά ταχυδρομεία. Πρέπει να κάνει κανένα δίμηνο. Μας τρώει, το βλέπεις, μας τρώει CD, έτσι, κανονικά. Μπορεί να μην μπορεί να κατάλαβες, ποτέ. Κατάλαβες λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα. Μπορείστε λοιπόν. και από ό,τι βλέπω είστε πολύ της γύρας. Ήδη κάνατε ένα μικρό τουράκι εκεί με τους πλανοτζούς. Έχετε το support με τους Dirty Places που έρχεται. Έχετε κλείσει ήδη δύο φεστιβαλάκια για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Μια που φοράς και την ωραία πλουζίτσα Perfect Dino. Είναι τελικά το να παίζεις μουσική το
απόγειο του να πεις μουσική είναι το να εμφανίζεις μέσα στον κόσμο. Ναι, νομίζω. Ναι, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό αυτή τη μουσική τη συγκεκριμένη, νομίζω γι' αυτό τη γράφεις. Μπορείτε να το σκεφτείτε χωρίς live. Με τίποτα. Όχι, δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεις όλες, οι μπάντες, ξέρεις, είναι ότι κάνουν, βλέπεις τώρα και Planet, ας πούμε, κάνουν το τελευταίο τους live που θα, που θα παρουσιάσουν το Vigilante και μπαίνουν στο στούντιο να γράψουν καινούριο δίσκο με σκοπό να ξαναβγούνε πάλι για live. Δηλαδή, κάθε μπάντα στην ουσία γράφει το δίσκο της με σκοπό να βγει, να τον προωθήσει, να, ξέρεις, να νιώσει και αυτή την γκάβλα, ας πούμε, της σκηνής. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το στούντιο από το live. Μπορείτε να θυμηθείτε κάποιο περίεργο περιστατικό σε ένα από τα live? Περίεργο περιστατικά, πολλά, πάρα πολλά, αλλά σε, από τα τελευταία τα live ή γενικά από όλα τα live. Μπορείτε να θυμηθείτε σαν τατού. Σαν τατού νομίζω θα κάνουμε καιρό να ξεχάσουμε από το, από το tour αυτό το τελευταίο με τους Planet, όπου, όπου φτάνουμε στην Κοζάνη, ξέρω εγώ, και πάμε στο μαγαζί, στείλουμε κανονικά και συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μας κάνει ήχο. Ήταν καλό και αυτό. Κανένας. Και είμαστε, ξέρω εγώ, με το όργανο και απλά δεν υπάρχει άνθρωπος να μας κάνει ήχο. Αυτό νομίζω ήταν δυνατό πολύ εκείνη την ώρα που το ζούσαμε, δηλαδή. Ήταν δύσκολο. Και τελικά τι έγινε? Τελικά μας κάνανε τα παιδιά από το Ζούσιχο να είναι καλά. Αλλά μέχρι να πέρασε ένα μισάωρο, 40 λεπτό που υπήρξε αυτό το... Τώρα τι κάνουμε, ξέρω. Αλλά εντάξει. Τώρα δύο σκηνικά που μου ήρθαν είναι... Πρώτο, άλλα δύο, είναι πέρσι στα Γιάννενα. Που παίζουμε και σε κάποια φάση σκάει ένα τυπάκι. Ό,τι να είναι. Και ήθελε να πάρει το μικρόφωνο να πει δύο κουβέντες. Τέλος πάντων, με το μεταξύ ενοχλούσε γενικά, ήταν λίγο φουλ φτιαγμένος και ενοχλούσε λίγο μία τον Άγγελο, μία εμένα. Μία εμένα, όλο, όλους. Είχε ματώσει λίγο το μυαλό μου και του δίνουμε το μικρόφωνο, αρχίζει λέει τα δικά του. Τραγούδα και μετά. Ναι, τραγούδα και μετά, δεν παραγγείσα, ό,τι να είναι. Αυτό ήταν, ήταν λίγο δύσκολο σκηνικό, γιατί έπρεπε να συγκρατήσουμε τα νεύρα μας και να συνεχίσουμε και μετά. Και πάει ο Μπάμπης και να κάνει, ξέρω, έτσι, να πάρει το μικρόφωνο και αυτός τον σπρώχνει τον Μπάμπη. Ναι, 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 και ήταν λίγο αλλά δύσκολο. Αλλά σπρώξαγανον εκεί. Και είμαστε σε φάση τώρα, θα παίξουμε ξύλο, τι θα κάνουμε. Και άλλο στα, στα Τρίκαλα πέρσι, πάλι που παίζουμε σε ένα μαγαζί με 15 άτομα, πολύ λίγο κόσμο. Και σε κάποια φάση γίνεται μήλος το μαγαζί, χαμός τελείως. Και ανεβαίνει ένα τυπάκι, ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και πριν το καταλάβω έχει ανέβει στην πλάτη μου και κοντεύει και είμαστε έτοιμοι να πέσουμε και δύο. Ήταν ωραία φάση όμως αυτό. Παίζουν ωραία, πολλά ωραία τέτοια γενικά. Αυτά, αυτά είναι πράγματα που... Αυτά αξίζουν, ναι, 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 εντάξει. Άμα έχεις και βίντεο και όλα σε τέτοιες φάσεις. Έχουμε και από εκείνο το tour κάτι θρηλυκά βίντεο. Έχετε τίποτα σχέδια για έξοδο στο εξωτερικό, για τίποτα? Το σκεφτόμαστε σίγουρα, σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει. Θα δοκιμαστούμε και σε αυτό δηλαδή, οπωσδήποτε θέλουμε να το κάνουμε. Απλά, ακόμα δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, δεν έχουμε την, την εμπειρία να το κάνουμε. Καθαρά λειτουργικά δηλαδή δεν, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ανθρώπους να το τρέξουμε, δεν έχουμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Δηλαδή είμαστε 4 άτομα, δηλαδή το κυνηγάμε εμείς όλο αυτό το πράγμα ακόμα. Δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο που να μας, να μας ψηλοβοηθάει λίγο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε ακόμα, αλλά θα γίνει σίγουρα. Στην ώρα τους όλα, κάθε πράγμα στον καιρό του. Όχι, όχι, βέβαια, ναι. Έχει πράγματα και στην Ελλάδα πλέον, γίνονται πολλά. Ναι, καλά, ναι, εννοείται. Το Lillon Fest είναι κάτι καθιερωμένο πλέον τα τελευταία χρόνια. Και φέτος, από ό,τι είδαμε, είστε κι εσείς. Είμαστε κι εμείς. Στο κομμάτι εκεί να πάτε να, να νιώσετε λίγο αέρα παραλίας. Να ρίξουμε κάμια βουτιά. Τι
περιμένει κανείς να δει από τις Black Platforms με πιθανότητα να είναι μέρα μεσημέρι, ξέρω εγώ. Νομίζω αυτό που βλέπει πάντα. Δεν θα αλλάξει κάτι επειδή θα είναι μέρα. Απλά αν είναι μεσημέρι θα υδρώσει παραπάνω. Ναι. Θα βγείτε να παίξετε με μαγιό, ας πούμε. Α, πολύ πιθανό. Ναι. Ή να βγούμε και βρεγμένοι κατευθείαν, να πούμε. Αυτό δεν θα σε προτείνω, λόγω του ότι είσαι με τα μικρόφωνα γύρω, να τσαρατζείς. Τζιν. Μετά αλλάζει το σκηνικό. Αμέσως, ένα μήνα μετά νομίζω... Είμαστε στο Fantastic. Ναι, που είναι άλλου είδους κόλπο, λίγο πιο... και μεγάλος μέγεθος, αν φανταστεί κανείς ότι μιλάμε και για ξένες μπάτες, ναι, θα ναι. παίξουν εκεί, είναι σε Λίμνη, είναι άλλη φάση. Πέρσι είχαν γίνει και κάτι εφόδι της αστυνομίας. Ναι, πέρσι ήμουν εγώ. Ήμασταν με τα παιδιά, με του... είναι φίλοι μου, οι Purple Dino, και έπαιξα και μαζί τους κιόλας, γιατί έχω συμμετάσχει στο δίσκο τους σε δύο κομμάτια. Και... επειδή ο μπασίστας, ο Στέφανος, τον Purple Dino, είναι ένας εκ των διοργανωτών, ας πούμε, του Fantastic, πήγαμε πρώτοι και μας είχαν ξεβρακώσει κανονικά. Δηλαδή, βγάλαμε τα πάντα από το αυτοκίνητο, κατεβάσαμε παντελόνια, μπλούζες, τα πάντα όλα. Αυτό ήταν λίγο... εσώρουχα. Ήταν λίγο, πώς το λένε... μεγάλο κάρφωμα, ρε παιδί μου. Το ότι έγινε τέτοια έφοδος από το ναι, ναι. χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Χωρίς, ναι, έγινε πάρα. Και σε λεωφορεία που ερχόντουσαν, κατεβάζανε κόσμο. Γιατί υπήρχαν ειδικά λεωφορεία που ερχόντουσαν από τη Δράμα στο χώρο του live. Και κατεβάζανε κόσμο και ψάχναμε. Τρελό λίγο. Από τη μία μπορώ να πω ότι. Σαν να έχει δώσει και λίγο όθηση στο marketing αυτό το θέμα. Δηλαδή δίνει ένα τόνο παραπάνω επιτυχίας σε ένα live, το να στριμπεύουν οι αρχές, ξέρω εγώ, σε κάνει λίγο πιο psychedelic. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κάτι ωραίο συμβαίνει εκεί για να προσπαθούν να το σαμποντάρουν ή νομίζω ότι θα βρουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ψάχνανε... ψάχναν για κάτι πολύ μεγάλο και τελικά καταλήξανε να πιάνουν άτομα που είχαν πάνω τους, δεν θυμάμαι τώρα, Δεπών και κάτι άλλα χάπια. Αλλά χάπια, όχι χάπια, του φαρμακείου, ναι. Εντάξει, μέσα στην καρτέλα του Δεπών μπορεί να έχει κρύψει διάφορα πράγματα. Βέβαια. Δεν ξέρει κανείς αυτό. Για τον Δεπών καμιά φορά. Δεν ξέρεις τι μπορεί. Δεν ξέρεις τι μπορεί. Τι παρεστήσεις μπορεί να έχει. Τις γυναίκες ατρόμητα. Δεν το φέρνω αυτό. Και με τους Purple Dino, τι φάση είχε γίνει εκεί. Ακούσαμε ξαφνικά τη φωνή σου πριν την ακούσουμε σε CD των Black Hat Bones. Σε CD των Purple Dino. Και το νεράκι. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τα παιδιά. Και έχουμε πολύ καλή σχέση. Οπότε είχαμε αράξει μια φορά Θεσσαλονίκη με τον Στέφανο και τα άλλα παιδιά. Και ήταν τότε που θα είχαν ξεκινήσει να γράφουν. Οπότε μου λένε σε κάποια φάση δεν ψήνεσαι να. Έτσι στη... εκείνη τη στιγμή στον μπα μου λέει δεν ψήνεσαι να συμμετέχεις σε ένα κομμάτι της ένα-δύο. Και λέω κουμπλέ μέσα. Έτσι. Εσύ Χρήστο. Αν και ξεκινήσαμε λίγο περίεργα τη συζήτηση, μπορώ να πω ότι έχει προχωθεί πολύ κοντά στη συνεργασία με εκείνο το μαμούνι, το Γκότσι. Α, το Γκότσι, ναι, ναι. Τώρα τι να πούμε για αυτό το πράγμα, αυτός ο άνθρωπος θα με καταστρέψει, είμαι σίγουρος. Στις πρόβες σε μαστιγώνει. Με μαστιγώνει, με δένει για να μην φύγω. Ναι, όλα αυτά. Με μανταλάκια στις ρόγες και όλα αυτά. Πώς είναι η εμπειρία σου να βρίσεις στη σκηνή με τέτοιες φάτσες σαν τον Κότσι και τον Τζιακόπουλο που μπορώ να πω ότι τις ξέρω και τις δύο είναι από δύο τελείως διαφορετικά άτομα. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, δηλαδή μεταξύ τους είναι μέρα με τη νύχτα. Παρά αυτά τα έχουν βρει όμως μεταξύ τους, δηλαδή... ωραία ήταν πολύ ωραία.
Πολύ ωραία, εντάξει. Είμαστε φίλοι, ήμουν φίλος με όλους πολύ πριν παίξουμε και με τον Νέκτρο παίζει τύμπανα. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους μόλις ανέβηκα Αθήνα το 9 που είχαμε παίξει μουσική παρέα και είχαμε συνεργαστεί. Πρώτο να έχει κάνει και την παραγωγή στο... στο EP που είχαμε βγάλει, στο πρόμο. Είχαμε βγάλει, ναι. Οπότε ήταν κάτι πολύ γνώριμο, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Οπότε ο επόμενος δίσκος σαν Μαχακάλα θα έχει εσένα στην κιθάρα, πώς θα βλέπεις. Ναι, σίγουρα θα γράψω εγώ. Έχετε ξεκινήσει πράγματα, συνθέτετε, ακούσαμε κάποια καινούργια και στο τελευταίο σας live στο support του Γκαϊμούρδια. Ναι, γίνεται, υπάρχει, ναι. Ήδη, δηλαδή τα κομμάτια είναι ψηλό έτοιμα. Αυτά που παίξαμε στο live ήταν τελείως έτοιμα. Είναι κάποια τελείως έτοιμα και κάποια είναι που δουλεύονται ακόμα. Αν όλα πάνε όπως είναι να πάνε, λογικά, μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσει να γράφεται. Α, δούμε. Υπάρχει μεγάλη κίνηση στο rock στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα γενικά. Κυρίως στην Αθήνα που είναι και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας. Ναι, αναλογικά. Και επειδή για αρκετά χρόνια κάποιοι μιλάγανε ότι είναι μια φάση που θα περάσει και θα ξεφουσκώσει και θα αλλάξει, επειδή κινούταν καθαρά γύρω από το λεγόμενο Stoner, τώρα από ό,τι βλέπουμε ανοίγει. Λίγο απλώσει το θέμα. Αρχίζει και ανοίγει, ναι. Και μάλλον δεν θα ξεφουσκώσει τόσο εύκολα. Δεν νομίζω ούτε και εγώ να ξεφουσκώσει, γιατί κρατάει χρόνια τώρα, κάποια χρόνια που έχει ανέβει αρκετά και είναι πολύ θετικό ότι πλέον αρχίζει και ξεφεύγει από το Stoner, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν άτομα που έχουν όρεξη απλά να παίξουν, ρε παιδί μου, και να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους και να εκφραστούν μέσω αυτής της μουσικής, μέσω του σκληρού ήχου γενικά θα πω. Και οπότε δεν νομίζω να ξεφουσκώνει εύκολα, γιατί βγαίνουν συνεχώς καινούργιες μπάντες. Συν το ότι αυτό το πράγμα πλέον έχει αρχίσει και ακούγεται και έξω. Δηλαδή βλέπεις ότι ξαφνικά την τελευταία πενταετία έχουν έρθει μπάντες που δεν περίμενες να έρθουν. Δεν περίμενες να έχουν στα σχέδιά τους στην Ελλάδα. Οπότε αυτό, αν δεν ακουγόταν δηλαδή... Αν δεν είχαμε τόσο καλές μπάντες στην Ελλάδα και αν δεν είχε ανέβει η φάση στην Ελλάδα, δεν θα ερχόντουσαν και ξένες μπάντες, δεν θα γινόντουσαν και live, ας πούμε. Και νομίζω ότι όλο αυτό έχει ακουστεί πολύ έξω και έχουν αρχίσει και το ζηλεύουν, δηλαδή, μπορώ να πω. Γι' αυτό βλέπεις ότι πολλές μπάντες ευρωπαϊκές στο tour τους θέλουν να βάλουν και μια στάση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι θα έχουν κάποια πήχηση σίγουρα. Εδώ είναι ότι τελικά έχουμε γίνει όλη μια μεγάλη παρέα. Γιατί δεν αυτό ήθελα να πω. Πηγαίνοντας σε live, είτε είναι καθαρά στο όνομα, είτε είναι κάτι αριστερά-δεξιά, γιατί ουσιαστικά όλοι οι ροκεντρόλ ακούνε. Ναι. Άμα προσέξει το 80% των ανθρώπων είναι πολύ ίδιοι. Ναι. Ισχύει αυτό. Και στο λέω επειδή ασχολούμαι και με άλλα είδη εκτός, δηλαδή ακούω και πάνω, και πάνω από το και πάλι πας εκεί και βλέπεις παρόμοιες φάτσες. Παρόμοιες φάτσες, ναι. Ότι μιλάμε για ανθρώπους που έχουν δείψει για τη μουσική και δουλεύουν αυτό και προσπαθούν να βοηθήσουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή βάση σε όλο αυτό που πάει να γίνει και γίνεται, ότι είναι, εγώ το νιώθω σαν μια έτσι κοινότητα, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, που είναι αυτό που λες, δηλαδή θα δεις πάντα γνώριμες φάτσες. Και είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή έχω καιρό να πάω σε live και να είναι άδειο. Να μην έχει κόσμο, ας πούμε, καθόλου. Επίσης... Παλιά μπορούσες να πας και να γίνεις με εσύ και άλλα 7 άτομα, 8 ξέρω. Το σημαντικό είναι ότι πλέον πάω σε live και είναι σίγουρο ότι θα χαιρετήσω 15 άτομα σίγουρα. Καλά, είσαι και το ξέρω. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Με την έννοια ότι θα δεις σίγουρα κόσμο γνωστό. Δηλαδή θα δεις σίγουρα αυτό που λέμε, γι' αυτό που λέω ότι είμαστε κοινότητα. Όντως, είμαστε... Πιστεύω ότι είναι και μια... ότι κάπως αντιδρούμε στην προσπάθεια του status quo, ας πούμε, να μας αποξενώσει. Δηλαδή ότι αντιδράμε σαν όντα
και σφίγγουμε περισσότερο μεταξύ μας τις σχέσεις μας γύρω από τη μουσική που όλοι τόσο αγαπάμε, γιατί δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε ένας από τον άλλο. Σίγουρα. Σίγουρα, εγώ το πιστεύω αυτό 1000% δηλαδή. Γιατί την πούμε δεν έχεις λεφτά, ας πούμε, να πας να πεις ένα αποκάλυπτο, κάποτε πεις, να πεις, να πεις. Τώρα πας με 6 ευρώ, ξέρω εγώ, πεις και μια μπύρα και αράζεις 2 ώρες. Και βλέπεις και ένα λαϊβάκι και γουστάρεις. Βλέπεις και 10 φίλους, βλέπεις και 10 γνωστούς. Και ναι, πλέον το... Πλέον επειδή γίνονται σχεδόν κάθε μέρα έχει live, είναι και η καλύτερη έξοδος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ναι, να μου πεις, αυτό. Σοφίσεις το προλόγιο να ανεβάζω δελτία τύπου. Έχω μεθάνει. Και τα μισά δεν τα βλέπω. Ναι, βλέπεις, έχω αυτό το live σήμερα να πάω. Κόμπλε, θα πιω, να πιω μια μπυρίτσα, να περάσει ωραία. Να δω και μια μπάντα που δεν, ίσως να μην την έχω ακούσει και ποτέ. Να δω τι έχουν να μου πούνε. Τι live ήταν τελευταία που σας έκανε να πείτε ναι ρε πούστη, αυτό είναι. Εγώ με τους Planet που ήμασταν στο tour. Εγώ εκεί το έλεγα δηλαδή κάθε βράδυ. Και εγώ αυτό πήγα να πω, ναι. Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι... Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι, λες. Έτσι είναι τα πράγματα. Βασικά είναι, μπορώ να πω, να χρησιμοποιήσω και τη λέξη, ήταν κάτι σαν σεμινάριο, ναι, το tour που πήγαμε. Γιατί είδαμε πώς πρέπει μια μπάντα να συμπεριφέρεται live, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στα πλαίσια του tour, από αυτή την άποψη. Και τα παιδιά ήταν άψογοι σε όλα τους τα... Ναι. Σε όλα, από όταν ξυπνάγαμε, από όταν φεύγαμε, από όταν φτάναμε, όταν κάναμε... Ήταν άψογοι παντού. Και στο live, εντάξει, στο live και έχουν... είναι αυτό που είναι. Και έβλεπες και πώς πρέπει να είναι η σχέση της μπάντας με το κοινό της, με τον κόσμο της. Στον τομέα αυτό οι Planet, εντάξει, έχουν φτιάξει... Νομίζω ότι έχουν μια πολύ καλή σχέση με το κοινό τους και με τον κόσμο τους γενικά, οπότε... Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτό. Το βλέπαμε και λέγαμε ναι ρε, πού είναι αυτό, πιστεύω, αυτό είναι. Και είναι και απ' έξω από το live που σου φαίνεται σαν τη ανάγκη. Ναι, ναι. Είναι τρομερά παιδιά, είναι τρομερή τύπη. Και φαίνεται κιόλα γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει μια κακή κουβέντα για οτιδήποτε από αυτού. Όχι, όχι, εννοείται. Είναι... Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, να φτάνει σε ένα επίπεδο δηλαδή που είναι. Το επίπεδο του είναι υψηλό πλέον για τα ελληνικά στάνταρ για αυτή τη μουσική. Και δεν πλέον έχουν αρχίσει ήπειρος και εγώ γκρίνιας από ένα άλλο γκρουπ ή από κάποιον... Δηλαδή, πραγματικά ότι ήμασταν 3-4 μέρες μαζί τους, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, δεν δίνει δικαίωμα να πεις κακό λόγο. Τα παιδιά είναι... Τι να σου πω, εγώ πλέον τους θεωρώ φίλους μου δηλαδή, όλους. Περάσαμε πολύ καλά. Σας τα λέω με συμβουλιά ότι... Ο μπάμπη σα αγαπάει πάρα πολύ. Και εμείς και εμείς. Από την πρώτη στιγμή που σα άκουσε και μου τα είχε κάνει τόσα που λέει: αν πρέπει να δεις κάτι, αυτή τη στιγμή πρέπει να δεις Black and Blue. Δηλαδή επέμενε. Μου λέει: δεν γίνεται να το δεις. Δεν μα τόσο καλή είναι, φίλε. Πήγαινε και τα δεις. Και είχε δίκιο. Ρε παιδιά, εκείνο το κόμικ, τι ήταν. Γιατί ήταν και λίγο με την δίσκο και νομίζω ότι δεν θα το πήρανε και πολύ στα χέρια του. Το κόμικ ήταν πόσα κομμάτια? 50 κομμάτια. 50 κομμάτια ήταν. Όχι. 30, όχι ούτε 30, καν 50. Ναι, ναι, ναι. Ούτε 30. Καν 50, ναι. Είχε σχέση με την ιστορία της μπάντας? Όχι, όχι, καμία σχέση. Ήταν ένα κόμικ. Βασικά το έφτιαξε ένα. Το σκεφτήκαμε σαν ιδέα, την ιδέα του κόμικ. Και είναι ένας γνωστός μας, από Σπάρτη κι αυτός, που κάνει. Φτιάχνει τέτοια, φτιάχνει κόμικ και γενικά... Ποια ήταν η ιστορία? Και η ιστορία στην ουσία είναι ότι θέλουμε να πάμε να παίξουμε σε ένα live από ό,τι έχω φαντάσου ότι δεν το έχω, εγώ δεν το έχω στα χέρια μου στον τεχό. Δηλαδή μια-δυο φορές το έχω διαβάσει. Πριν τα live, εγώ πάμε στο Μέρτς και τα ανοίγουμε λίγο. Είναι δηλαδή ότι θέλουμε να πάμε σε ένα live. Και... Ξεμένουμε από βενζίνη. Ναι, ναι, ναι. Και συμβαίνουν διάφορα, τώρα μην τα αποκαλύψουμε, αν θέλει κάποιος να το διαβάσει. Αν θέλει κάποιος να το διαβάσει, νομίζω θα πρέπει κάπου να πάει να το κλέψει. Δηλαδή, άμα είναι μόνο 30 αντίτυπα... Θα βγουν κι άλλα. Μπορεί να βγουν κι άλλα, ναι. Αν υπάρξει λαϊκή απέτηση... Δεύτερο τεύχος. Αν υπάρξει λαϊκή απέτηση, θα βγουν κι άλλα και δεύτερο τεύχος.
θα σκεφτόσατε σας ποτέ, ας πούμε, να κάνετε ένα βίντεο κλιπ τέτοιου είδους? Αυτό σκεφτόμαστε. Αυτό σκεφτόμαστε, αν θα μπορούσε να γίνει και πώς μπορεί να γίνει. Αυτό. Έχετε κάνει επαφή δηλαδή με τον κύριο σχεδιαστή? Γενικά τώρα είμαστε στη σκέψη και, και συζητάμε ανθρώπους και αυτά για το βίντεο κλιπ. Ακόμα δεν έχουμε κατασταλάξει σε κάποια ιδέα το που θα είναι αυτό ακριβώς, αλλά το έχουμε βάλει μπροστά για να γίνει. Δηλαδή έχουμε αρχίσει κουβέντες, μιλάμε με ανθρώπους για να γίνει σιγά σιγά. Έχετε διαλέξει κομμάτι? Όχι, αλλά νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτούμε. Δεν σου περνάει τίποτα από μυαλό? Εντάξει, δεν ξέρω, είναι 3-4 νομίζω που θα παιχτούν υποψήφια, αλλά νομίζω ότι είναι αυτά τα κομμάτια που και τα έχουμε όλοι, ξέρω εγώ, στην ίδια τόσο ψηλά στο μυαλό μας, οπότε όποιο και να πούμε θα είναι κάπως το ίδιο για μας. Δεν θα έχουμε πρόβλημα δηλαδή ιδιαίτερα στο να διαλέξουμε κομμάτι, νομίζω. Δεν θα δυσκολευτείτε δηλαδή ούτε στη θεματολογία που μπορεί να δέσει το κόμικ με το τραγούδι, ας πούμε? Ναι, όχι. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Τώρα το κόμικ αρχικά είναι σκέψη, αν μακάρι να υλοποιηθεί. Μπορεί να γίνει και κάτι άλλο δηλαδή, σαν βίντεο στο τέλος, αλλά μακάρι να... Τώρα που ερχόμουν εδώ σκεφτόμουν να παίξω ένα τζόκερ και δεν το έκανα. Αλλά μου ήρθε να ρωτήσω το εξής. Αν κερδίζατε κάποια χρήματα σε κάποιο λαχείο, ας πούμε, πώς θα τα επενδύατε στην πάντα? Δεν σας λέω πόσα λεφτά ή τι λεφτά, θέλω να ξέρω τι θα τα κάνατε, πώς θα τα ξοδεύατε πάνω στη μουσική. Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι θα άλλαζε από... και οι τέσσερις θα σου λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Ναι. Αν είχαμε λεφτά, εννοείς από κοινού τώρα, στην ταμεία της μπάντας, ναι, είχαμε τόσα. Ναι ρε παιδί μου, άρα σκελετώνεις και πάει και παίξει τζόκερ και κέρδισε. Αρχικά ο Χρήστος θα έπαιρνε 3-4 κιθάρες ακόμη, γιατί θα αμφέβαλε, θα έπαιρνε μία, θα αμφέβαλε ότι του κάνει 100% αυτή η κιθάρα. Ο Άγγελος, ίσως δηλαδή να παίρναμε και κάτι από όργανα και μηχανήματα. Νομίζω όλα τα υπόλοιπα θα τα τρώγαμε στο να φτιάξουμε κούπες, χαρτοπετσέτες. Πετσέτες, τα πετσαρίες για τείχους. Αυτά που βάζουν τα ζελατίνες που βάζουν στα πασχαλινά αυγά γύρω γύρω. Που έχει σχεδιάκια. Και νομίζω αυτό, τα περισσότερα θα τα τρώγαμε εκεί. Θα βγάζαμε βινίλια, θα tour σίγουρα. Θα βγάζαμε βίντεο κλιπ για όλα τα κομμάτια του δίσκου, μάλλον. Θα κανονίζαμε 3-4 tour. Αυτό. Γενικά υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα φας τα λεφτά. Ναι, αν θέλεις δηλαδή. Ναι. Σε δύο εβδομάδες. Γιατί όσο να είναι και... δηλαδή όλο αυτό, καλώς ή κακώς απαιτεί και κάποια χρήματα, αρκετούτσικα. Και αν θα πεις μάλιστα ότι το κάνω μόνος μου, απαιτεί ακόμη περισσότερα χρήματα. Αλλά γενικά, ναι, στην αρχή, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι πίνουμε μια μπύρα, ας πούμε, με τα λεφτά που βγάζουμε από τους Black Hat Boys. Καλά, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Δεν θα πρέπει να κάνεις διαδικασία να ρωτήσω κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Σίγουρα θα ετοιμάσατε να βάλετε και ένα καινούργιο δίσκο. Και ένα δεύτερο, ναι, σίγουρα. Κάνετε κάτι, έχετε καινούργια κομμάτια δηλαδή. Ναι. Θα ακουστούν live, ακούγονται ήδη? Κοίταξε, όχι, δεν ακούγονται ήδη. Και γενικά το πλάνο είναι ότι να μην ακουστούν τόσο πολύ, ναι, πριν ξεκινήσουμε να τα ηχογραφούμε, ώστε να μην, δηλαδή, να μην γίνει σαν τον πρώτο δίσκο που βγάλαμε. Το πρώτο δίσκο, δηλαδή, τα κομμάτια υπήρχαν 1,5 χρόνο πριν. Εμείς μέσα σε αυτό τον 1,5 χρόνο ήμασταν αρκετά δραστήριοι, μπορώ να πω. Τα έχουμε παίξει, ας πούμε. Οπότε δεν μπορούσες να αφήσεις και κάποια κομμάτια απ' έξω και έλεγες κάθε φορά πλησιάζει ο δίσκος. Τελικά δεν πλησίαζε όσο πιστεύαμε. Και είχαμε φτάσει να παίξουμε σχεδόν το μισό δίσκο να έχει ακουστεί. Όλο το δίσκο το παίζαμε live.
και τον είχαμε παίξει και πάρα πολλές φορές live και πάρα, ναι, πάρα πολλές φορές σε πρόβες. Οπότε νομίζω ο δεύτερος θα το αφήσουμε λίγο κρυφό. Ναι. Θα μπαίνατε με τόσο πειρασμό να βγάλετε ένα EP με διασκευές. Ναι, έχουμε μπει και σε αυτό το πειρασμό. Θα ήμουν πολύ περίεργος να δω τι θα διαλέγατε. Γιατί όταν είχα ακούσει εκείνη τη διασκευάρα Black Flag στο ήρθε να ανέβω πάνω στην κολόνα, δεν το περίμενα. Μέχρι που παρατήρησα το τατούσο. Ναι, έχουμε σκεφτεί, έχει περάσει από το μυαλό μας. Τι τραγούδια έχετε σκεφτεί να διασκευάσετε? Αν θα κάναμε, θα κάναμε θα νομίζω μπάντα, σε μια μπάντα tribute κανονικά. Αυτό που είχαμε σκεφτεί να κάνουμε. Δηλαδή ένα τέσσερα κομμάτια, ένα EP tribute. Χελακόπτερς αυτό, με πάρτα στο κεφάλι. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Αυτό είχαμε σκεφτεί δηλαδή σαν ιδέα. Θα δείξει. Okay. Λοιπόν, πριν λίγο καιρό που βαριόμουν και είχα κουραστεί να ρωτάω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, γιατί λίγο πολύ είναι αρκετούς που κάνουν πάνω από μια συνέντευξη και δεν ξέρω πλέον τι να τους ρωτήσω. Γιατί σε ρωτάω τι χρώμα βρακή φοράς και τέτοια. Και ρωτώντας τον Αργύρη, τον Άτσι Τόκερ, μου ήρθε αυτό το παιχνίδι στο μυαλό. Έβαλα τον Αργύρη να κάνει την αρχή και να ρωτήσει κάτι τον επόμενο. Πήγα πως συναντήθηκα με τον Μπάμπη της Planet και το Λέπα από τους Ρούσα Φωνεστάρ και τους έκανα μια ερώτηση. Ποια είναι, μπορείτε να διαβάσετε. Στη συνέχεια ζήτησα τους δύο τους να βάλουν ο καθένας από μια ερώτηση την οποία θα απαντήσετε εσείς τώρα. Ναι. Λοιπόν, εσύ που είσαι Μπάμπη θα απαντήσει την ερώτηση του Μπάμπη, η οποία είναι: αν έπρεπε να διαλέξεις μεταξύ των πέντε αισθήσεών σου να κρατήσεις τη μία, ποια θα ήταν αυτή και γιατί? Δύσκολο αυτό. Δύσκολο. Νομίζω την ακοή. Την ακοή γιατί χωρίς, αν δεν ακούς τίποτα ας πούμε, δεν έχεις λίγο την αίσθηση του χώρου. Είναι σημαντική αίσθηση, μπορώ να πω. Εγώ θα κράταγα την ακοή, μάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα. Μετά θα μας δώσει και μια ερώτηση, γιατί θα υπάρξει και επόμενη. Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Τώρα η ερώτηση που έκανε ο Λέβας και απαντάς εσύ, Χρήστο, είναι: τι θα ήθελες να είσαι αν δεν είσαι αυτό που είσαι? Τι θα ήθελα να ήμουν, Είναι πολύ εύκολο. Απότατο. Θα ήθελα να ήμουν εξορκιστής. Εξορκιστής? Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω. Έτσι αυτό θα ήθελα να κάνω. Πιστεύεις στα δαιμόνια? Δεν είναι τόσο ότι πιστεύω, όσο έτσι η φάση, ξέρεις, με τις ταινίες, με τα παιχνίδια, με τα όλα που έχω παίξει και έχω κάνει κατά καιρούς. Βάμπη, που φαντάζεσαι τον Χρήστο με ράσο και αγιαστούρα και τέτοια. Καλή φάση θα ήταν, το μουσί το έχει. Βέβαια οι εξορκιστές περισσότερο είναι καθολικοί. Εγώ παιδιά μου πολιτικά θα βγαίνα. Εντάξει, όπως μπορεί ο καθένας ρε παιδί μου. Εντάξει, κοντά είναι και ο ντράμερ μας δεν είναι και στα καλά του. Κάποια στιγμή μπορεί να δαιμονιστεί ας πούμε, οπότε θα κάνει την πρακτική του εκεί ο Χρήστος. Μπορεί να ξεκινήσει κάνοντας την πρακτική εκεί. Γιατί βλέπουμε με διαόλες και τριβόλες εκεί τώρα, πώς ξέρουμε, ναι, είναι θέμα. Παίζουμε και ροκ, σαδανά, οπότε... Devil Rockers και όλα σε... High Gain Devil Rockers και εμείς, οπότε... Είναι πολλά στη μέση, δηλαδή δεν το πατυχιά. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Κρατάς τη δυσυνή σου κι εσύ, Λοιπόν, Πάμπη, έκανε την ερώτησή σου για το επόμενο. Ό,τι σου έρθει στο κεφάλι, δεν έχει σημασία. Ναι. Η ερώτησή μου είναι ότι... κάτσε, πρέπει να το διατυπώσω λίγο. Ρώτα το Χρήστο πρώτα για να σκεφτώ να συγκεκριμένο. Γιατί θα κάνω και εγώ ερώτηση. Εννοείται, μία ο καθένας, δύο. Α, κάτσε, γιατί είχα επαναπαυτεί τώρα. Νομίζω, ένα απάντηση είναι μία. Ναι, ναι, απάντηση. Ναι, 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 ναι. Αν σου έλεγα να βγεις με μία στολή από ένστολη υπηρεσία, δηλαδή αστυνομικός, πυροσβέστης, με ποια θα βγεις?
Έξω από γενικά, για καφέ, ας πούμε. Όχι, σε live. Α, στο live, ναι. Ωραία. Εσύ πας κάτι, για κάτι δύσκολο μάλλον, γιατί όμως θα ρωτήσω να το διαδικώσεις. Ναι, ναι. Εγώ θα ρωτήσω ότι αν τύχει, αν τύχει και ο επόμενος, ας πούμε, έχει πάει να δει μπαλέτο και γνωρίσει μία μπαλαρίνα από τον Πολσόη, Ρωσίδα, τη Σβετλάνα, ας πούμε, και τελείως τυχαίο το όνομα, και την ερωτευτεί και τέλος πάντων κάνει τα πάντα για να τη γνωρίσει και τελικά και έχει πάθει τώρα ο τύπος, έχουν γνωριστεί, κάνει τα πάντα να τη γνωρίσει, τη γνωρίζει στα παρασκήνια της λυρικής σκηνής, ας πούμε, και έχει πάθει κοκομπλόκο, τρελό κοκομπλόκο, αλλά μαθαίνει, καταρχάς η κοπέλα ζει στη Ρωσία, είναι σαν Μπολσόη, το πρόγραμμά της είναι αυστηρότατο και έχει και πατέρα στρατιωτικό, πρώην απόστρατο του κόκκινου στρατού. Τι θα κάνει, πώς θα το μοντάρει για να είναι μαζί της, ποιες θα ήταν οι κινήσεις του, πώς θα... αυτό. Θα τα παρατούσε όλα, θα πήγαινε στη Ρωσία, θα της έλεγε έλα σε μένα και θα τα έχεις όλα, θα... Τον πατέρα πώς θα τον αντιμετώπιζε, είναι πολλά τα θέματα. Φαντάζεσαι ο επόμενος να το έχει πάθει. Πώς είσαι άσο, ο Λούσος είσαι γελίδι. Όχι, όχι, τελείως. Φίλε μου δοκιμασμένο, είναι 1, 2, 3, αυτά έκανα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Από το Rockway για τους Black & Bones, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Να ακούτε Black & Bones, να αγοράσετε Black & Bones και να διαβάζετε Rockway, γιατί θα έρθει ο Μορμόλης και θα σας φάει τα αυτιά.